την υπόθεση Νοβάρτης που... Βέβαια δεν τον καλέσαμε γι' αυτό. Όταν έγιναν οι προσκλήσεις... Σήμερα η εκπομπή μας έκατσε κουτί, πρέπει να σας πούμε. Λοιπόν, σε σχέση με την επικαιρότητα πάντα. Κύριε Κυρίτση, έσκασε το θέμα της Νοβάρτης. Ακούμε την αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορεί την κυβέρνηση για ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τι δουλειά έχει ο κ. Τζανακόπουλος στον Άριο Πάγο. Γιατί χθες έγινε στο Μαξίμου αυτή η σύσκεψη, γιατί έδωσε εντολή ο κ. Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, να κινηθούν οι διαδικασίες και ότι τελικά όλη αυτή η ιστορία είναι λάσπη στους πολιτικούς σας αντιπάλους για αντιπερισπασμό σε σχέση με όσα συμβαίνουν στο θέμα του Μακεδονικού με τα συλλαλητήρια. Ωραία, να απαντήσω σε όλα ένα-ένα και πάρα πολύ σύντομα. Το ένα. Πρόκειται για σκάνδαλο. Ναι, πρόκειται για μεγάλο διεθνές σκάνδαλο και η διερεύνησή του γίνεται σε πολλές χώρες. Σε ό,τι αφορά την ελληνική περίπτωση, την διερεύνηση την ξεκίνησε το FBI και την συνεχίζει η ελληνική δημοκρατία. Άρα είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς ότι είναι μια συνωμοσία του ΣΥΡΙΖΑ και μια σκευωρία προκειμένου να θίξει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Δεύτερον, είναι σκάνδαλο μεγάλης ηθικής απαξίας, εκτός από τη μεγάλη οικονομική ζημία η οποία έχει προέλθει για το δημόσιο, όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, δικογραφία δεν την έχουμε δει ακόμα, και είναι σκάνδαλο μεγάλης ηθικής απαξίας, διότι αφορά το φάρμακο, αφορά την υγεία των πολιτών και μάλιστα εκτείνεται και σε μια περίοδο μέσα στα μνημόνια που όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολες και ακριβές και οδυνηρές για όλους μας. Επειδή, κύριε Κυρίτση, η ηθική κάποιος μπορεί να μην τους αγγίζει, μπορεί να μην τους αφορά. Ποινικές ευθύνες μπορεί να βρεθούν σε αυτή την υπόθεση, αυτό, εσείς από τα στοιχεία που έχετε υπόψη σας. Θα το δούμε. Η δικογραφία θα είναι σήμερα στη Βουλή. Αυτό δεν έχει να κάνει με στάση πρωθυπουργού ή μη στάση πρωθυπουργού. Την παρέλαβε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τον Άριο Πάγο, όπως προβλέπεται με βάση τον νόμο, και σήμερα η δικογραφία θα είναι στη Βουλή. Γιατί έπρεπε να πάει κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Άριο Πάγο, γιατί έπρεπε να είναι η εντολή? Αυτά όλα δεν περιγράφονται στο Σύνταγμα, πώς γίνονται? Να σας πω. Τι πιθανολογώ, διότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση, αλλά όταν έχεις μια δικογραφία η οποία πρόκειται να κάνει πάταγο, διότι εμπλέκονται σε αυτήν δύο πρώην πρωθυπουργοί και 8 υπουργοί. Αυτό έχει μία αντανάκλαση γενικότερη, δηλαδή πέραν της διαδικαστικής, η οποία ούτως ή άλλως δεδομένη είναι. Υπάρχει μία γενικότερη αντανάκλαση και καλό είναι η κυβέρνηση, και υποθέτω ότι υπάρχει μία τέτοια ενημέρωση, να έχει μία στοιχειώδη εικόνα όταν ανοίγει ένα τεράστιο θέμα στη χώρα. Τώρα, αν κάποιος πει ότι πήγε ο Τζανακόπουλος στον Άριο Πάγο και έβγαλε πράγματα στη δικογραφία, είναι προφανές ότι κάποιος ο οποίος θα μιλάει με αυτούς τους όρους δεν θα έχει εικόνα του πώς λειτουργεί και η δικαιοσύνη και οι θεσμοί. Να μην βιαστούμε να καταδικάσουμε κανέναν. Σήμερα θα έρθει στη Βουλή η δικογραφία, θα τη δούμε και από εκεί πέρα θα πάρει το δρόμο της. Κύριε οικονόμου.